Μόλις προσγειωθήκανε παιδιά από το αεροπλάνο, από την ελεύθερη πτώση. Παρακαλώ ένα χειροκρότημα. Κι εγώ είμαι εδώ, ακόμα εδώ. Ψάχνω έναν άνθρωπο να βρω. Τέρμα ιστορία. Η αγάπη τώρα τέρμα. Εγώ σου ρωτάω την Ιβόνη, έτσι. Η αχτίδα Ιβόνη. Η αχτίδα Ιβόνη. Πώς γνωρίστηκατε? Αυτά που βλέπετε σε παιδικά, εντάξει, είναι μια γνωριμία με έναν άνθρωπο που έτσι ξαφνικά προέκυψε. Έτσι ξαφνικά, όπως μπήκα στη ζωή μου, θα φοβάμαι μη σε χάσω ξαφνικά. Θεωρώ ότι η Ζέτα, εμένα υπήρξε ο πιο σημαντικός άνθρωπος στη ζωή μου. Η ασχόλησή μου με το θέμα του Ηρακλή, το μόνο που έπαθα είναι να χάσω πάρα πολλά. Έχασα τα πάντα σχεδόν. Σου έγινε πρόταση να παρουσιάσεις το ψεύ. Κοίτα, θα σας πω την αλήθεια, ήταν μια έτσι λίγο τρελή ιδέα του Γιάννη του Βλάση. Σας ευχαριστώ πολύ.